τελευταία σελίδα από το πέρασμα στην αιωνιότητα για το Μίκη Θεοδωράκη γράφεται έτσι ακριβώς όπως το οραματίστηκε και το ζήτησε, επιστρέφοντας την αγκαλιά της κριτικής γης, στη γη των παππούδων του, στο πλάι των γονέων του και του αδελφού του Γιάννη. Με την οικογένειά του, την Κρήτη και την Ελλάδα ολόκληρη στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας να θρηνούν και να αποχαιρετούν τον άνθρωπο που ανέβασε την Ελλάδα λίγο ψηλότερα. Με βουρκωμένα μάτια, ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και τη λέξη αθάνατος, άνθρωποι που τον γνώρισαν είτε τον αγάπησαν μέσα από το έργο του αποδίδουν τιμή στο μεγάλο δημιουργό που αφήνει ανεξίτηλη σφραγίδα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, την Άρνηση και τη μελωδία του Ζορμπά, τα μέλη της οικογένειάς του, φίλοι και στενείς συνεργάτες, αποχαιρετούν τραγουδώντας το μεγάλο μουσικοσυνθέτη στον ίστατο αποχαιρετισμό στο κημητήριο του Γαλατά. Ο κόσμος ρένει τον τάφο με λουλούδια. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Πεγκιζίνα και η Μελίνα Ασλανίδου, συνοδεία των μελών της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης, τραγουδούν δακρυσμένοι «Μάνα μου και Παναγιά», «Το περιγιάλι το κρυφό» και «Τον εμβληματικό Ζορμπά». Με τον τρόπο που ήθελε, πέφτουν οι τίτλοι στον επίλογο μιας συναρπαστικής επίγειας ζωής, μιας προσωπικότητας με παγκόσμιο βεληνεκές και αναγνώριση. Παλικάρι στα κουπιά, στο γλέντι παλικάρι, οι κοπελιές κεντούσανε για σένα κρυφά. Νωρίτερα ο θρήνος κορυφώθηκε με τον αποχαιρετισμό του Μίκη από την κόρη του Μαργαρίτα. Στον επικίδιό της επέλεξε να τραγουδήσει το παλικάρι, ποίημα του πατέρα της, και το τραγούδι της έγινε μυρολόι. Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε. Θα είσαι για πάντα ζωντανός μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, μα περισσότερο στη δική μου καρδιά. Έξω από την εκκλησία πλήθος κόσμου χαιρετούσε τη σώρο του Μίκη, ενώ ρίγοι προκάλεσαν οι 96 βρακοφόροι, όσα και τα χρόνια της ζωής του μεγάλου Έλληνα. Ο θρήνος τους με το ριζίτικο των αντριωμένων Μιντογκλές συγκλώνησε το πλήθος. Δισεύρετο μουσικό χάρισμα του Θεοδωράκη εκφράζει την ευλογία του θείου αγγίγματος. Ο Μίκης μετέπλασε, επανασύνδεσε και μεταμόρφωσε την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της Ρωμιοσύνης. Υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, αλλά προπάντων της ενότητας των Ελλήνων. Τον αποχαιρετούμε σήμερα όπως του αξίζει. Αγαπητέ Μίκη, ουρανομίκη, όπως σε είχε αποκαλέσει κάποτε ο μεγάλος μας ιεράρχης Ειρηναίος Γαλανάκης, θα σε θυμόμαστε πάντα έτσι όπως εσύ ήθελες, ως μουσικό και επαναστάτη, και ως επαναστάτη και μουσικό. Καλό σου ταξίδι, Αρχάγγελε της Ρωμιοσύνης.
Αυτό ήταν η τελευταία του επιθυμία και εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, το τραγούδι, με τα τραγούδια αυτά που μας έμαθε από μικρά παιδιά και που τα συνεχίζουν τα παιδιά μας, θα τα συνεχίζουν τα εγγόνια μας, θα τα τραγουδά όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Στην τελευταία διαδρομή προς το κημητήριο του Καλατά, ο κόσμος είχε σχηματίσει μια ανθρώπινη αλυσίδα. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, ο κόσμος φώναζε αθάνατος, περιμένοντας έξω από την πόρτα του κημητηρίου. Ενώ η οικογένειά του, οι φίλοι του και όλοι οι παριστάμενοι τραγουδούσαν τραγούδια του μεγάλου δημιουργού.